Θα αφιερώσουμε ένα πολύ μεγάλο τμήμα του τετάρτου μέρους σε ένα θέμα που εδώ η εκπομπή μας πριν από περίπου ένα χρόνο είχε πρωτοβγάλει, είχε βγάλει την έντονη ανησυχία και τον προβληματισμό της πλειονότητας των αρχαιολόγων και των εργαζομένων σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους πανελλαδικά, μία ανησυχία που αφορά την πρόθεση της κυβέρνησης και των συναρμόδιων υπουργείων να μετατραπούν 5 μουσεία της Ελλάδας, μεταξύ αυτών και το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Να δώσουμε την εξέλιξη. Μία εξέλιξη είναι ότι η δημόσια διαβούλευση στο νομοσχέδιο έχει ολοκληρωθεί, κακά τα ψέματα, με fast track διαδικασίες, με τη μορφή κατεπήγοντος, και πλέον βέβαια το λόγο έχει η Ελληνική Βουλή, το Κοινοβούλιο, η Ολομέλεια της Βουλής. Φιλοξενούμε σήμερα εδώ στην εκπομπή μας την κυρία Μαρία Μαρή, μέλος τοπικού παραρτήματος Κρήτης του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, την οποία θέλω να την καλησπερίσω και να την ευχαριστήσω πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί για ακόμα μία φορά είστε από τους πρώτους σταθμούς και εσείς που έχετε δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για αυτό ένα πολύ κρίσιμο θέμα που αφορά τον πολιτισμό της χώρας, τη μουσιακή πολιτική της, και σας ευχαριστούμε θερμά. Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε από το πρακτικό σκέλος, προκειμένου και ένας τηλεθεατής ο οποίος δεν γνωρίζει το θέμα και δεν έχει καταλάβει αυτή την αλλαγή που επιχειρείτε, να μπει στο κλίμα. Θα δανειστώ μια φράση σας, συναδέλφων σας. Αποκοπή των μουσείων από υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού. Βέβαια. Ισχύει? Ναι, βέβαια. Να πούμε ότι τα μουσεία και οι αρχαιολογικές υπηρεσίες ανήκουν στον κορμό του Υπουργείου Πολιτισμού. Με αυτό το νομοσχέδιο υπονομεύεται ο ενιαίος χαρακτήρας της αρχαιολογικής υπηρεσίας, γιατί οι λειτουργίες των μουσείων είναι άμεσα συνυφασμένες με αυτές των εφορίων και είναι, όπως είπαμε, όλα υπό τη σκέπη του Υπουργείου Πολιτισμού και συγκεκριμένα της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Μάλιστα. Και της Διεύθυνσης Μουσείων, βέβαια, για τα μουσεία. Οπότε επιχειρείται τώρα η είσοδος ιδιωτών. Ναι, που σημαίνει πρακτικά. Ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι με το νομοσχέδιο αυτά μετατρέπονται τα δημόσια μουσεία. Τα πέντε δημόσια μουσεία που αξίζει τον κόπο να τα αναφέρουμε. Ναι. Είναι τα εμβληματικότερα μουσεία αυτής της χώρας. Είναι το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, το Αρχαιολογικό Μουσείο. Είναι μουσεία και αρχαιολογικά και βυζαντινά. Μάλιστα. Μουσεία. Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, λοιπόν. Είναι το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης και το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο των Αθηνών. Μουσεία που επιτελούν τεράστιο επιστημονικό έργο για τη μουσιακή πολιτική της χώρας. Τι γίνεται τώρα? Με αυτό το νομοσχέδιο, με τη μετατροπή τους τα μουσεία αυτά σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, στην ουσία τι γίνεται? Μετατρέπονται σε κυβερνητικά υποχείρια. Γιατί τα διοικητικά συμβούλια θα είναι διορισμένα από τον εκάστοτε υπουργό. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Πήραμε μία μικρή δόση με το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, με την απολύθηκε ο κύριος Καλτσάς, ένας εξαίρετος συνάδελφος, επίτιμος διευθυντής στο Εθνικό Μουσείο. Και μπαίνουν τεχνοκράτες. Λοιπόν, δεν είναι το τεχνοκράτες. Ο κύριος Καλτσάς, επειδή διαφώνησε, γιατί τίποτα δεν είναι τυχαίο και μόνο με τέτοια από τα παραδείγματα ο κόσμος θα καταλάβει ποιοι είναι οι σκοποί, διαφώνησε με τα τεκτενόμενα με τη συλλογή, με όσα είχαν διαμειχθεί με τη συλλογή Στέρν, και φυσικά όπως κάθε επιστήμονας σε αυτή τη χώρα, για την αρχαιοκαπηλική στην ουσία συλλογή Στέρν, και ο άνθρωπος εξωθήθηκε σε παραίτηση. Παραιτήθηκε, αυτός δεν μπορούσε να μείνει, και η θέση του επιστημονικού διευθυντή, του αρχαιολόγου, δεν θα καλυφθεί ποτέ. Διορισμένα λοιπόν δουσού, που στο νόμο αυτό δεν ορίζονται ούτε καν τα προσόντα. Αυτή τη στιγμή να πούμε ότι τα μουσεία διευθύνονται από εξαίρετους συναδέλφους με εξαιρετικές σπουδές, με ιδιαίτερα προσοντούχους συναδέλφους, αρχαιολόγους, που έχουν σχέση με την αρχαιολογική υπηρεσία. Βεβαίως. Τώρα, ναι, δεν ορίζονται ούτε τα προσόντα τους, ούτε τίποτε. Μάλιστα, μπορεί να είναι ένας ιδιώτης, ο οποίος, για παράδειγμα, είναι δικηγόρος. Βεβαίως. Ναι, δεν ορίζονται τα προσόντα τους.
Τι απαντά το Υπουργείο Πολιτισμού σε αυτές τις ενστάσεις, οι απαντήσεις που έχετε πάρει μέχρι και σήμερα, ποιες είναι? Καμία απάντηση δεν έχει έρθει, σε διαβούλευση με τους φορείς του πολιτισμού. Ούτε η κυρία Μενδώνη προσωπικά. Όχι βέβαια, ποτέ. Η οποία δεν φαντάζομαι διαχρονικά γνώριζε τα προβλήματα. Φυσικά τα γνώριζε τα προβλήματα. Των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων. Λοιπόν, αλλά... Όχι, σε καμία διαβούλευση. Σε διαβούλευση βγήκε της μέσα σε μία εβδομάδα πόσο έμεινε στη διαβούλευση. Η διαβούλευση έληξε 28 του μήνα και τώρα περιμένουμε να το φέρει στη Βουλή προς ψήφιση. Πόσο αναμένεται να επηρεαστούν περιφερειακά μουσεία, μικρά μουσεία και για ποιους λόγους? Και αναφέρομαι κυρίως και στο κομμάτι της βιωσιμότητας. Βεβαίως, ας ξεκινήσουμε από αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που θέτετε. Τώρα τα μουσεία, τα έσοδα των μουσείων πάνε στο κεντρικό Κορβανά. Σωστά. Και από εκεί, από τα κέρδη των μουσείων, από τα έσοδα των μουσείων αυτών, αιμοδοτούνται και άλλα μουσεία. Μικρότερα μουσεία, τα περιφερειακά μουσεία που όλοι γνωρίζουμε το τι ρόλο παίζουν στις μικρές πόλεις και στις... Όχι μόνο πολιτιστικό, βέβαια. Οπότε κινδυνεύουν με κλείσιμο και μικρότερα μουσεία. Και προσέξτε κύριε Παναγιωτόπουλε, αυτό το νομοσχέδιο είναι η αρχή για να λειτουργούν με όρους εμπορευματοποίησης και ιδιωτικού τομέα όρους. Όχι μόνο, έβαλε την αρχή από τα 5 μεγάλα μουσεία και στους αρχαιολογικούς χώρους, θα συμβεί αυτό, και στα μικρότερα μουσεία που είπαμε. Εδώ είναι η αρχή. Εμείς αυτό φοβόμαστε. Είναι η αρχή. Και δεν είναι μόνο, αφήστε τους οικονομικούς λόγους που είναι πάρα πολύ σημαντικούς, να πούμε ότι τα μουσεία αυτή τη στιγμή, γιατί η υπουργός μας μιλάει, θα υπάρχει εξωστρέφεια. Ξέρετε πόσες περιοδικές εκθέσεις γίνονται αυτή τη στιγμή. Ξέρετε πόσοι βραχυχρόνιοι δανεισμοί. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο εδώ έχω μαζέψει όλα τα στοιχεία από συναδέλφους. Μία χρονιά, 2022, μετά από πανδημία, 500.000 επισκέπτες ήταν... αυτό που δέχτηκε το μουσείο, αυτούς που δέχτηκε το Μουσείο Ηρακλείου. Πόσες περιοδικές εκθέσεις, πόσα ψηφιακά προγράμματα, η επανέκθεση των συλλογών του μουσείου, που όλα αυτά έγιναν από τους συναδέλφους με αυτεπιστασία. Ξέρετε τι σημαίνει αυτεπιστασία? Η μόνιμη υπάλληλη αυτού του Υπουργείου και συνάδελφοι συμβασιούχοι. Και αυτοί αρχαιολόγοι, αρχιτέκτονες και αυτοί με ιδιαίτερα προσόντα. Επιχειρείτε να αλλάξει ένα σχεδιασμό για ποιους λόγους? Αυτό δεν είναι δηλαδή. Τους πει. Γιατί οικονομική αυτοτέλεια, ποια οικονομική αυτοτέλεια? Κανένα μουσείο αυτή τη στιγμή, ούτε το μουσείο της Ακρόπολης έχει οικονομική αυτοτέλεια, ούτε τα άλλα νομικά, ούτε τα άλλα μουσεία, όπως είναι ας πούμε το Μπενάκι που είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με 1,5 εκατομμύριο ή 1,900 εκατομμύρια χρηματοδοτήθηκε. Δεν λέμε όχι, φυσικά. Τα μουσεία έχουν παιδευτικό, έχουν πολιτιστικό ρόλο. Αυτό πρέπει να επιτελούν, όχι να γίνονται κερδοσκοπικοί οργανισμοί. Ξέρετε πόσα δωρεάν τώρα γίνονται ξεναγήσεις στα σχολεία, σε άλλες κοινωνικές ομάδες, χωρίς κανένα αποκλεισμό. Όλα δωρεάν. Αυτά τα εκπαιδευτικά προγράμματα φυσικά δεν θα γίνονται τώρα. Δεν θα γίνονται. Αυτό θα έχει ένα τεράστιο αντίκτυπο. Έχετε έρθει σε επαφή και με βουλευτές αντιπολίτευσης. Ναι. Νομίζω θα ταχθούν και έχουν ταχθεί ενάντια στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν ταχθεί κατά αυτού του νομοσχεδίου. Έχουν πει ότι δεν θα το. Όπως και το σύνολο των εργαζομένων. Βλέπουμε και τους φύλακες στους αρχαιολογικούς χώρους Κρήτης έχουν ταχθεί στο πλευρό. Μου δίνετε την ευκαιρία να πω κάτι πολύ σημαντικό επίσης. Το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά το θέμα. Από τις ερωτήσεις που μου κάνετε είναι πολύ στοχευμένες. Είναι ομαδική δουλειά όλης ομάδας. Βέβαια, προσέξτε, γιατί τι θέλει να κάνει επίσης με αυτό το νομοσχέδιο? Να ιδιωτικοποιήσει και άλλες λειτουργίες, όπως είναι η φύλαξη, όπως είναι ο καθαρισμός. Δεν είναι τίποτα τυχαίο. Και το ακόμα σημαντικότερο, γιατί όλα είναι μεθοδευμένα. Ο μακροχρόνιος δανεισμός. Θυμάστε πολύ καλά ότι... Έχετε πάρει θέση και για τις εξελίξεις που έχουμε να κάνουμε με τα γλυπτά του Παρθενώνα. Βέβαια. Γιατί είχε πριν από 1,5 χρόνο, πότε ήταν που ψηφίστηκε ο μακροχρόνιος δανεισμός των αρχαιολογικών συλλογών, που θα θυμίσω στην αρχή ήταν για 100 χρόνια, για έναν αιώνα, μπορείτε να το φανταστείτε αυτό. Μετά την πίεση της αντιπολίτευσης κατέβηκε στα 25 χρόνια. Επίσης πολλά. Δηλαδή θα υπάρχουν ευρήματα τα οποία δεν θα τα βλέπουν δύο γενιές
ανθρώπων σε αυτήν εδώ πέρα τη χώρα. Τίποτα δεν ήταν τυχαίο. Όλα ήταν μεθοδευμένα. Ο μακροχρόνιος δανεισμός, μετά αυτό το νομοσχέδιο. Λοιπόν, είδαμε και τους χειρισμούς της κυβέρνησης, που το φιάσκο εμένα θα μου επιτραπεί η έκφραση να πω, τους χειρισμούς, τους κακούς χειρισμούς τους και για την στα γλυπτά του Παρθενώνα. Λοιπόν, θα ήθελα να σχολιάσω πάνω σε υπάγια αυτό. Θέση, η πάγια και διαχρονική θέση όλων των κυβερνήσεων αυτής της χώρας, ναι, ήταν η επιστροφή. Ούτε δανεισμός, ούτε τίποτε άλλο. Ήταν η επιστροφή. Πάμε τώρα εμείς με αυτό το νομοσχέδιο να πούμε και κάτι άλλο. Το να πούμε είναι επιθετικός ευγενίας, έτσι. Λοιπόν, να πούμε και κάτι άλλο, λοιπόν, ότι θα δημιουργηθούν παραρτήματα. Όλη η σκοπή που περιγράφονται, ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων έχει ένα προς ένα αυτά τα άρθρα να λύσει και έχει τα επιχειρήματά του. Ένα από αυτά λοιπόν είναι και το εξής, ότι όλη η σκοπή επιτελούνται αυτή τη στιγμή από τα μουσεία και η εξωστρέφεια και όλα όλα όλα. Να μην σας κουράζω. Ένα δεν επιτελείται. Δεν έχουν παραρτήματα. Ξέρετε τι θέλει να κάνει αυτός ο νόμος? Να ιδρύσει παραρτήματα στο εξωτερικό και να φεύγουν τα θαυμάσια ευρήματα, γιατί φυσικά δεν θα ζητήσουν το ταπεινό πιθαράκι να πάει στο εξωτερικό. Αυτό επιχειρείται και με το Βρετανικό Μουσείο, αν δεν κάνω λάθος. Ίδρυση παραρτήματος στην Ελλάδα. Παραρτήματα θα φεύγουν από εδώ τα εκθέματά μας, βεβαίως, και θα φεύγουν στο εξωτερικό. Εδώ πρέπει να έρχονται, στη χώρα τους, και να τα βλέπουν. Μάλιστα. Έτσι. Επίσης, ναι, κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Έχουν ως πρότυπο και μας αναφέρουν το Μουσείο της Ακρόπολης συνεχώς. Εδώ μπροστά μου έχω, για να σας το αφήσω, την ανακοίνωση του Συλλόγου Εργαζομένων του Μουσείου της Ακρόπολης, που μιλούν οι άνθρωποι, εννοείται τίθενται οριζοντίως και καθέτος, ναι, κάθετη σε αυτό το νομοσχέδιο, και μας λένε οι συνάδελφοι που έχουν ζήσει στο πετσί τους αυτόν τον, το νομικό πρόσωπο, γιατί το Μουσείο της Ακρόπολης ιδρύθηκε ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου για να στεγάσει όμως μόνο τη συλλογή των γλυπτών. Ήταν για τον Παρθενώνα, μόνο για τα γλυπτά του. Αποκλειστικά και προσέξτε και κάτι άλλο που ενδεχομένως ο κόσμος δεν το ξέρει, για να ενισχύσει το επιχείρημα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα. Ενώ εδώ πέρα τώρα μιλάμε για άλλο πράγμα, μιλάμε για μουσεία που έχουν θησαυρούς στις αποθήκες τους. Όχι μόνο αυτά που βλέπετε να εκτίθενται. Ποιος τα διαχειρίζεται, ποιος και με ποια προσόντα και με ποια κριτήρια θα διαχειρίζεται τη μουσιακή πολιτική αυτής της χώρας. Ο πολιτισμός είναι δημόσιο αγαθό και πρέπει τον και πολιτισμό... Και δεν διαπραγματεύεται. Όχι, δεν διαπραγματεύεται. Σε καμία περίπτωση. Φαντάζομαι κινητοποίησεις υπήρξαν, βέβαια, τις καλύψαμε και εμείς εδώ. Εγώ θα σταθώ λίγο στο γεγονός ότι όλη αυτή την προσπάθεια που καταβάλλεται το τελευταίο χρονικό διάστημα την είχε καλλιέσει ο κόσμος, ο απλός πολίτης, άνθρωποι, ναι, που δεν, ναι, ξέρουν, που δεν είναι αρχαιολόγοι, που δεν είναι φύλακες, που δεν είναι εργαζόμενοι. Και αυτή νομίζω είναι η μεγαλύτερη νίκη των Μην υπηρεσιών και εσάς προσωπικά. Μην το συζητάτε, σας λέμε, τα προβλήματα είναι γιατί όλα... Για να μην βιάσουμε και το κομμάτι της υποστελέχωσης στις υπηρεσίες. Προσέξτε να δείτε, μιλάμε και λέει για λόγους οικονομικούς. Δεν έχει γίνει. Εσείς είστε, δουλεύετε σε ένα ιδιωτικό κανάλι. Είναι δυνατόν ο οποιοδήποτε κάνει την οποιαδήποτε, θέλει να ιδρύσει τον οποιοδήποτε φορέα, να μην κάνει μία οικονομοτεχνική μελέτη? Βγήκαν οι άνθρωποι, όπως σας είπα και πριν ξεκινήσουμε, βγήκαν σήμερα, μας την έστειλε ο Σύλλογος, το ΔΟΥΣΟΥ της Ένωσης Αποφύτων, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αποφύτων Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και αυτό, ξέρετε τι σημαίνει, πόσο... Και τι λένε οι άνθρωποι, με μία πρόχειρη εκτίμηση, τα έξοδα μισθοδοσίας των προσώπων, διοικητικά συμβούλια, γενικοί διευθυντές, θα αυξήσουν τουλάχιστον, θα σας τα αφήσω όλα αυτά, κατά 100.000 ευρώ για κάθε μουσείο, 500.000 ευρώ. Μιλάμε για τέτοια ποσά σε μία χώρα με τέτοια οικονομικά προβλήματα. Και όπως πήγατε να πείτε, εμείς τι ζητάμε? Καταρχήν να αποσυρθεί αυτό το νομοσχέδιο. Έτσι, ένα νομοσχέδιο, ούτε το είπατε κι εσείς προηγουμένως, ποτέ δεν ήρθε σε διάλογο με την αρχαιολογική κοινότητα. Καλό θα είναι ωστόσο να ακούμε επαγγελματίες και επιστήμονες. Βέβαια. Κατά τη διάρκεια που υπάρχει αυτό το νομοσχέδιο και μπαίνει στη διαδικασία της διαβούλευσης. Βέβαια. Νομίζω τα βασικά πρέπει να τηρήσουμε σε αυτή τη χώρα. Βέβαια, βέβαια. Μιλά για παθογένειες. Ποτέ δεν είπαμε όχι σε ένα διάλογο. Να πάμε μπροστά. Έχεις ανθρώπους, έχεις έμψυχο δυναμικό.
Κάνε προσλήψεις. Κάνε προσλήψεις στα μουσεία, κάνε προσλήψεις στις εφορίες. Αυτή τη στιγμή, κύριε Παναγιωτόπουλε, σχεδιάζονται μουσεία. Θα τα δείτε τα μουσεία. Θα δείτε το μουσείο της Μεσαράς που θα ανοίξει πρόσφατα. Θα δείτε που θα ανοίξει στο αμέσως επόμενο διάστημα το μουσείο του Αγίου Νικολάου. Έγινε από ποιους? Από δημόσιους λειτουργούς, ακριβώς, από συμβασιούχους, αρχαιολόγους, αρχιτέκτονες. Και θα δείτε τι κοσμήματα είναι. Γίνονται με αυτοπιστασία. Μάλιστα. Που λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εγώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Γνωρίζω προσωπικά μέσα από ρεπορτάζ τις προσπάθειες που καταβάλλετε στις αρχαιολογικές υπηρεσίες της Κρήτης και του Ηρακλείου συγκεκριμένα. Υπεράνθρωπες προσπάθειες με έντονο το πρόβλημα της υποστελέχωσης. Ναι. Έντονο θέμα υποστελέχωσης. Θα το πιάσουμε βέβαια σε άλλες εκπομπές. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Εγώ ευχαριστώ πολύ και να ευχαριστήσω και τον κόσμο, γιατί στην κινητοποίηση που έγινε προχτές στα πλαίσια μιας τάσης εργασίας που είχαμε, ενωθήκαμε με τους εργαζομένους στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Ήταν πάρα πολύ συγκινητικό το πώς μας αγκάλιασε ο κόσμος. Καλούμε τον ηρακλειώτικο λαό, το λαό της Κρήτης, να σταθεί δίπλα στο μεγαλύτερο μουσείο αυτού του νησιού. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ.